Γεια σας! Θα περάσουμε μαζί μια ώρα συζητώντας θέματα που συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής μας και θα ενημερωθούμε για το πώς μπορούμε με κάποιους τρόπους να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Στην απόψινή μας εκπομπή βρίσκεται όπως πάντα ο κύριος Λευθεριώτης, αντιπρόεδρος της Προνόμιο με κάρτα. Γεια σας κύριε Λευθεριώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Σήμερα η εκπομπή μας έχει καλεσμένους την κυρία Κουτρουμπή, τεχνικό ορθοπαιδικό. Γεια σας κυρία Κουτρουμπή. Γεια σας. Χαιρόμαστε που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ το ίδιο. Και την κυρία Βάλια Καραβά, ρεφλεξολόγο. Καλησπέρα. Γεια σας κυρία Καραβά, χαίρομαι πολύ που σας και βλέπω. Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Έχουμε δύο ωραίες κυρίες σήμερα εδώ κοντά μας. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, η υγεία παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή μας. Σε μια εποχή που έρχονται τα πάνω κάτω, πώς η Προνόμιο με κάρτα, κύριε Λευθεριώτη, μπορεί να μας βοηθήσει και πώς μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας? Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, που είναι μια κρίση για τη χώρα μας, μια οικονομική κρίση πρωτόγνωρη, τουλάχιστον η γενιά η δική μας δεν είχε ξαναζήσει κάτι τέτοιο, πρώτη φορά ζούμε μια κρίση για τόσα πολλά χρόνια, οδήγησε την κοινωνία σε πολλά διέξοδα και σε πολλά προβλήματα. Όντως. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα προϊόντα αρκετά. Δηλαδή, βλέπουμε στο τελευταίο διάστημα να υπάρχουν αρκετές κάρτες υγείας. Μέχρι πριν από την κρίση, το κομμάτι της υγείας αντιμετωπιζόταν κυρίως μόνο μέσα από τα ασφαλιστικά προγράμματα. Δηλαδή, τα ασφαλιστικά προγράμματα ήταν το βασικό στοιχείο που εξασφάλιζε, ας το πούμε έτσι, την περίθαλψη ή βοηθούσε και με διάφορους τρόπους να έχει κάποιος μια περίθαλψη όπως ήθελε. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση όμως δημιούργησε νέα δεδομένα. Καταρχάς, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πολλές φορές ήταν ακριβά, τα εισοδήματα έπεσαν, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν πλέον να μπουν μέσα στην ασφαλιστική αγορά. Και εγώ θα ήθελα εδώ να ξεκαθαρίσω ότι η κάρτα και η δική μας κάρτα δεν έχει καμία σχέση με τα ασφαλιστικά προγράμματα. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Θα πρέπει να το τονίσουμε. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στην ασφαλιστική αγορά και όλοι μας. Εμείς που έχουμε ασχοληθεί με αυτή την προσπάθεια και λέμε ότι η ασφαλιστική δουλειά είναι άλλη και είναι πολύ σοβαρή. Και καλά θα κάνει ο κόσμος να έχει ασφαλιστήρια συμβόλαια, να κρατάει τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά του, να είναι το τελευταίο πράγμα που θα διακόψει. Η κάρτα Προνόμιο όμως δεν είναι ασφαλιστικό, προϊόν. Είναι ένα διαφορετικό προϊόν που εξυπηρετεί μια άλλη ανάγκη. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Αυτό που εξυπηρετεί σε πρώτη φάση το θέμα υγείας είναι ότι εάν κάποιος στην πρωτοβάθμια περίθαλψη θέλει να έχει πραγματικά μια πιο αξιοπρεπή παρουσία, θα μπορούσε να αγοράσει την κάρτα. Είναι και πιο άμεσο. Ναι, η κάρτα είναι πιο φθηνή, πολύ πιο φθηνή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μια κάρτα οικογενειακή για όλα τα άτομα της οικογένειας μπορεί να κάνει 160 ευρώ. Του δίνει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δηλαδή να μπορεί να πάει σε γιατρούς, να μπορεί να πάει εύκολα σε γιατρούς, χωρίς να ταλαιπωρείται, χωρίς να έχει άγχος, να έχει πολύ μειωμένες τιμές ή να είναι και δωρεάν η επίσκεψη σε γιατρούς. Άρα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την υγεία του, έχει τη δυνατότητα και αυτός και η οικογένειά του να κάνουν συγκεκριμένα check-up που πρέπει να κάνουν για την πρόληψη. Άρα λοιπόν του δίνει αυτή τη δυνατότητα και θέλω να το εξηγήσουμε σήμερα αυτό. Άρα λοιπόν η κάρτα εξυπηρετεί αυτή τη σκοπιμότητα στο θέμα της υγείας. Και στην οθόνη μας τώρα. Βλέπουμε και στην οθόνη μας. Άρα εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη. Δεν είναι λοιπόν ασφαλιστικό προϊόν. Τι άλλο σημαίνει επειδή δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν? Οι ασφαλιστικές εταιρείες για να ασφαλίσουν κάποιον ζητάνε αυτό που λέμε το ιατρικό underwriting, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να ασφαλιστεί ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής δεν μπορεί να ασφαλιστεί στην ασφαλιστική εταιρεία ή θα του εξαιρέσει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει. Ενώ στην περίπτωση της κάρτας δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Οποιοδήποτε άνθρωπος, ανεξάρτητα αν έχει μια ασθένεια, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που έχει, μπορεί να πάρει την κάρτα και να αντιμετωπίσει την πρωτοβάθμια, επαναλαμβάνω, περίθαλψη. Βλέπουμε και κάποιες δωρεάν παροχές. Ναι. Που δίνει η κάρτα Προνόμιο. Ποιες είναι αυτές? Δωρεάν παροχές είναι πάρα πολλές. Ναι. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ μόνο στις δωρεάν, που είναι αρκετές. Να σας πω ότι έχει τη δυνατότητα με έκπτωση να πάει σχεδόν παντού. Έχει δηλαδή, πού παντού κύριε Λευθεριώτη. Μπορεί να πάει σε πάρα πολλούς γιατρούς για όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Έχει απεριόριστες επισκέψεις, παραδείγματος χάρη σε ιατρικές μονάδες χωρίς να πληρώνει τίποτα. Και έχει και τη δυνατότητα να πάει και σε άλλους γιατρούς πληρώνοντας πάρα πολύ χαμηλά. Πολύ θα ήθελα εδώ επίσης να πω. Ότι στην κάρτα, η κάρτα δεν έχει ηλικιακά προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την κάρτα οποιοδήποτε άνθρωπος ανεξάρτητα σε ποια ηλικία είναι. Ενώ, ας πούμε, παράδειγμα, στα ασφαλιστικά προϊόντα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, πάνω από μια ηλικία δεν μπορεί να ασφαλιστεί κάποιος. Στην κάρτα μπορεί να το πάρει ανεξάρτητα ποια ηλικία έχει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του. Πολύ δεν έχει καμία σημασία αν είναι ασφαλισμένος, δεν έχει σημασία αν είναι μετανάστης, δεν έχει σημασία τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που μπορεί να κάνει, αγοράζει την κάρτα. Το δεύτερο που θα ήθελα εδώ να πω είναι.
μπορεί να κάνει τις χρήσεις της κάρτας αμέσως. Δηλαδή την αγοράζει σήμερα και σήμερα μπορεί να κάνει χρήση της κάρτας. Αλήθεια. Ναι, αμέσως, χωρίς να έχει κανένα άλλο θέμα. Και αυτός και η οικογένειά του. Άρα λοιπόν η κάρτα είναι ένα προϊόν ιδιαίτερο. Εξυπηρετούν οι κάρτες λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη ανάγκη. Και αυτό που εμείς λέμε είναι ότι όποιος θέλει να αγοράσει μια κάρτα να προσέξει και τη δική μας κάρτα. Βέβαια. Να δει και τις άλλες και να δει και τη δική μας. Και νομίζω ότι εμείς με μια πλήρη διαφάνεια, μπαίνοντας στο site, θα δει ακριβώς όλες τις παροχές που μπορεί να έχει. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή την εκπομπή, για να εξηγήσουμε και να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς είναι. Έχει. Άρα λοιπόν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει όλα του τα προβλήματα, τα βασικά. Επαναλαμβάνω, τα βασικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η κάρτα δίνει και μια δυνατότητα να μπορεί κάποιος να έχει εκπτώσεις και σε μια σειρά άλλων πραγμάτων που χρησιμοποιεί καθημερινά. Από τις ανάγκες τις καθημερινές, τις οικογενειακές, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί σε τρόφιμα, μπορεί στην ένδυση, μπορεί ακόμα και στο κταίο, ακόμα και σε διαδικασίες που θα πληρώσει κάποια χρήματα. Έχει και εκεί κάποιες εκπτώσεις. Έχει εκπτώσεις σοβαρές. Και δεν μιλάμε για 10 και 100 επιχειρήσεις, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με τις οποίες έχει εκπτώσεις. Αρκεί να μάθουμε να τη δείχνουμε αυτή την κάρτα. Να τη δείχνουμε, να τη χρησιμοποιούμε. Ναι. Και εδώ θα σας πω το εξής. Ένας άνθρωπος που αγοράζει αυτή την κάρτα, έστω αυτή τη μικρή τιμή, δεν έχει κανένα λόγο να μην τη χρησιμοποιεί. Άλλιως δεν πρέπει να την αγοράσει. Βέβαια. Δηλαδή, αν την αγοράσει, πρέπει να κάνει χρήση αμέσως από την πρώτη μέρα που την παίρνει. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, τι θα πετύχει? Θα πετύχει να έχει μια πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς να του κοστίζει τίποτα. Διότι τα λεφτά που πληρώνει, τα 160 ευρώ, στην ουσία θα τα πάρει πίσω μέσα στον πρώτο μήνα που θα χρησιμοποιεί την κάρτα. 160 ευρώ θα τα πάρει αμέσως από τις εκπτώσεις μόνο που θα έχει σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Εκπτώσεις σε 2.000 επιχειρήσεις, το βλέπουμε και σε 2.000 επιχειρήσεις. Και συνεχώς επεκτείνεται αυτό. Άρα λοιπόν, εκείνο που λέμε τώρα είναι ότι χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο ενημερωμένο στην κρίση, για να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Η κρίση τι έχει δημιουργήσει? Έχει δημιουργήσει μια μείωση της ποιότητας της ζωής μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να διαφυλάξουμε την ποιότητα. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Ανδρέα, αυτά που ακούγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Το ότι μας λέγανε εδώ ακόμα και οι γιατροί ότι σταματάνε άνθρωποι την περίθαλψή τους, σταματάνε τη θεραπεία τους για οικονομικούς λόγους. Αυτό νομίζω ότι είναι ότι μας βγάζει, μας εκτροχιάζει σαν κοινωνία, μας εκτροχιάζει. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι όταν μιλάμε για ποιότητα, η ποιότητα πρώτα απ' όλα είναι μια σωστή υγεία. Και σωστή υγεία σημαίνει ότι είσαι σε ένα πολιτισμένο κράτος, αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου τη στιγμή που πρέπει, με τους ειδικούς. Δεν κάνεις ό,τι σου λέει ο γείτονας και ο ένας και ο άλλος. Πας στους ειδικούς και αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που εγώ έχω να πω και να το συνδέσουμε και με την εκπομπή είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε ούτε την αυτοπεποίθησή μας, ούτε τη σοβαρότητά μας, ούτε τη στόχευση που πρέπει να έχει μια οικογένεια. Άρα, το κάθε νοικοκυριό μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματα της υγείας του, βοηθούμενος και από την κάρτα. Κύριε Ελευθεριώτη, δώστε μας και τη σημερινή προσφορά για τους τηλεθεατές της εκπομπής. Ναι, όσοι παρακολουθούν τώρα την εκπομπή και μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα που βλέπουν και όλα στην οθόνη τους, τα στελέχη της επιχείρησης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και περιμένουν αυτά τα τηλέφωνα, θα έχουν μία έκπτωση. Όσοι πάρουν σήμερα την κάρτα, σας είπα ότι είναι φθηνή κάρτα και κάνει 160 ευρώ η οικογενειακή κάρτα, σήμερα όσοι επικοινωνήσουν στις επόμενες 2 ώρες και μετά την εκπομπή, θα μπορούν να την πάρουν με 120 ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Γίνεται στα πλαίσια της χορηγίας και της εκπομπής για να βοηθήσουμε και πάρα πολλούς ανθρώπους που θα θέλανε πραγματικά να αγοράσουν την κάρτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος που είναι στην Αθήνα με 120 ευρώ έτσι, θα μπορεί να έχει την κάρτα για όλη του την οικογένεια. Δηλαδή, για όλα τα μέλη. Θα βγει κάρτα για το κάθε παιδί και τη σύζυγό του, αν είναι κάποιος. Και επίσης στην περιφέρεια, επειδή έχουμε κάνει μια ειδική προσφορά πιο χαμηλή, είναι ακόμα πιο χαμηλά. Ενώ μπορεί να την πάρει με 120 ευρώ, στην περιφέρεια μπορεί να την πάρει με 80 ευρώ. Για τις επόμενες 2 ώρες. Για τις επόμενες 2 ώρες. Πολύ ωραία. Θα μας δοθεί όμως η ευκαιρία αργότερα στην εκπομπή να ακούσουμε τις απόψεις ανθρώπων που είναι κάτοχοι της κάρτας και επιθυμούν να μοιραστούν μαζί μας τις σχετικές εμπειρίες τους. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Επανερχόμαστε με την κυρία Κουτρουμπή.
Το να μπορούμε να περπατάμε χωρίς προβλήματα, να αθλούμαστε, να παίζουμε ανέμελα όταν είμαστε παιδιά, να κάνουμε τις δραστηριότητές μας χωρίς εμπόδια και άγχος, είναι κάτι που χαρίζει ποιότητα στη ζωή μας. Ο γνωστός καλλιτέχνης της Αναγέννησης, Μικελάντζελο, έλεγε ότι το πόδι είναι το αριστούργημα της μηχανικής. Πράγματι, τα πόδια μας αποτελούνται από 26 συν 2 οστά, 19 μεγάλους μυς, τένοντες και συνδέσμους που πρέπει να λειτουργούν όλα σωστά, σε πλήρη αρμονία, για να μπορούμε να μην έχουμε προβλήματα, άγχη και ταλαιπωρία. Πείτε μας, κυρία Κουτρουμπή, τι προβλήματα μπορεί να έχουμε στα πόδια μας που να μας εμποδίζουν να έχουμε μια καλή καθημερινότητα? Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην καθημερινότητά μας είναι συνήθως άλγη, δηλαδή πόνη, συνήθως την περιματιαία επιφάνεια, ή αισθανόμαστε κούραση, μπορεί να μας να νιώθουμε δυσφορία, ας πούμε, στην περιοχή του αχίλιου τένοντα, να έχουμε ενοχλήσεις στα γόνατα, καθώς και στη μέση. Αυτό τι μας αναγκάζει ουσιαστικά να κάνουμε? Να σταματήσουμε ή να περιορίσουμε τις αγαπημένες μας συνήθειες, σε ακραίες περιπτώσεις να κλειστούμε ακόμη και στο σπίτι μας, λόγω του ότι πονάμε. Αυτό ουσιαστικά μας οδηγεί αναγκαστικά σε μια κακή ποιότητα ζωής. Τι ακριβώς είναι το πελματογράφημα και τι ακριβώς μετράει? Γιατί το έχω δει πολλές φορές, αλλά δεν έχω καταλάβει τι είναι. Το πελματογράφημα ή η πελματογράφηση είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, που σκοπός της είναι να καταγράψει την εμβιομηχανική του ποδιού, δηλαδή τις στηρίξεις και τις πιέσεις, πώς ακριβώς ακουμπάει το πόδι μας κάτω στο έδαφος. Σε ποια σημεία φορτίζουμε περισσότερο, σε ποια σημεία πατάμε στραβά. Κάτι πολύ σημαντικό που μας δίνει η πελματογράφηση είναι η τρισδιάστατη εικόνα του ποδιού μας. Δηλαδή, να έχουμε σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, οποιαδήποτε στιγμή εμείς θελήσουμε, την τρισδιάστατη, το εκμαγείο του ποδιού που μας αφορά. Επίσης, μία ολοκληρωμένη εξέταση με πελματογράφηση, που διαρκεί περίπου γύρω στα 40 με 45 λεπτά, μπορεί να αναλύει ακόμη και τη βάδιση και γενικά και την στάση του σώματός μας. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις που μπορεί να διαγνώσει ένα πελματογράφημα? Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος άνθρωπος έχει κάποιες παθήσεις από αυτό? Βεβαίως, αυτός είναι και ο στόχος μας, να ανιχνεύσουμε παθήσεις του ποδιού. Μπορούμε, ας πούμε, να ανιχνεύσουμε αν υπάρχει μία βλεσοπλατιποδία, δηλαδή αν, ας πούμε, δεν υπάρχει καθόλου ποδική καμάρα, το πόδι μας πατάει. Α, η πλατιποδία, ναι. Η πλατιποδία, ναι, η γνωστή, ναι, που συζητάμε. Βλεσοπλατιποδία, δηλαδή η πτέρνα μας να γέρνει προς τα μέσα. Ρεβοποδία, να πατάω προς τα έξω. Κυλοποδία, να έχω υπερβολική ποδική καμάρα, που και αυτό δεν είναι καλό. Να έχω, ας πούμε, πτώση των κεφαλών των μεταταρσίων, δηλαδή να με πονάει το πόδι κάτω στο πέλμα μετά τα δάκτυλα. Και άλλες φυσικά παθήσεις. Παθήσεις των αθλητών, πελματιές από νευροσίτιδες, ακόμη και πιο σύνθετες παθήσεις, δηλαδή συνδυασμό κάποιων από αυτών που ανέφερα ταυτόχρονα στο ίδιο πόδι. Επίσης, όσον αφορά τη βάδιση, μπορεί να έχουμε βάδιση με εσωστροφή της μύτης του ποδιού, βάδιση στις μύτες, καθώς και κάποιες ασθένειες που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες ηλικίες των εφήβων. Και βέβαια και η ανισοσκέλεια, που είναι η διαφορά του μήκους του ενός άκρου από το άλλο. Υπάρχει διαφορά πολλές φορές? Κοιτάξτε, υπάρχει διαφορά στα πόδια, όπως μπορεί να υπάρχει στα χέρια, πολύ στο στήθος. Μικρές διαφορές μπορούν να υπάρχουν. Κάποιες φορές βέβαια υπάρχουν και διαφορές μεγαλύτερες του φυσιολογικού. Από μία διαφορά, από κάποια δηλαδή χιλιοπάνω, θα πρέπει να επέμβουμε με μία μερική αντιστάθμιση. Πότε είναι καλό να κάνει κάποιος αυτή την εξέτασή του, για να μπορεί να δει αν έχει πρόβλημα ή όχι? Αυτή την εξέταση θα πρέπει κανονικά να την κάνουμε όλοι,
ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως εποχής. Το σημαντικό ποιο είναι, να μην φτάσω να κάνω την εξέταση όταν ήδη είναι σε στάδιο που έχω ενόχληση ή πόνο. Γιατί σημαίνει βέβαια ότι η πάθηση είναι σε διαφορετικό σημείο από ό,τι θα την προέβλεπα εάν αυτή την εξέταση την έκανα νωρίτερα. Αυτό που αναφέρατε πριν για τα παιδιά, συμβαίνει στα παιδιά να μπορούμε να το παρατηρήσουμε εύκολα τι συμβαίνει, δηλαδή ότι έχει κάποιο πρόβλημα ένα παιδί? Κοιτάξτε, όταν το παιδί έχει κάποιο... Είναι ορατό δηλαδή, είναι ορατό και το από τους γονείς, ναι, από το γυμνωμά. Εάν η πάθηση είναι έντονη, δηλαδή όπως λέγαμε πριν σε μια έντονη βλέσσοπλετυποδία, πολλοί γονείς από μόνοι τους βλέπουν το παιδί μου δεν πατάει καλά, γέρνει προς τα μέσα ή το παιδί μου δεν έχει ποδική καμάρα ή το παιδί μου σκοντάφτει συνέχεια επειδή περπατάει με τις μύτες προς τα μέσα. Το παιδί όταν σκοντάφτει συνέχεια δεν είναι χαζό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ενδυομηχανικό στο πόδι, το οποίο μπορούμε να λύσουμε. Ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι πάρα πολύ σημαντική η ανίχνευση. Αυτό που λέμε τώρα πελματογράφημα, μπορεί να προλάβει δηλαδή πράγματα ή στην ουσία είναι μόνο για να θεραπεύσει, μπορεί να το προλάβει, να το δούμε από την αρχή και να καταλάβουμε ότι κάτι θα συμβεί? Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχουμε την ένδειξη, δηλαδή κάνοντας μία πελματογράφηση να ανιχνεύσω μία πάθηση, είτε είναι στην έναρξή της, είτε είναι προχωρημένη, σε όποιο σημείο και να ανιχνεύσω μία πάθηση είναι καλό. Από το να μην την ανιχνεύσω καθόλου, δηλαδή δεν χρειάζεται να πει κάποιος «Α, εγώ τώρα είμαι μεγάλος άνθρωπος», όχι. Θα πάει και για τη δική του την περίπτωση θα υπάρχει θεραπεία. Όχι η ίδια βέβαια για κάποιον που το έχει ανιχνεύσει πριν ακόμη εκδηλωθεί. Πάρα πολλές παθήσεις δεν έχουν συμπτώματα, είναι ασυμπτωματικές. Δεν έχω πόνο και δεν πηγαίνω να το κοιτάξω. Το σημαντικό είναι όλοι μας να κάνουμε αυτή την εύκολη και σημαντικότατη εξέταση που είναι η πελματογράφηση. Σε σχέση με τα παιδιά, τι προσφέρει ένα πελματογράφημα? Τα ίδια και στους ενηλίκους, τα ίδια αποτελέσματα? Ουσιαστικά ναι, μόνο που στα παιδιά έχουμε ακόμη ένα λόγο να επιμείνουμε για την πελματογράφηση. Στα παιδιά από ηλικίας 3 μέχρι 11 ετών, αναλόγως από πότε θα το προλάβω το παιδί και αναλόγως φυσικά και την πάθηση που έχει, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αντιμετώπιση, την κατάλληλη θεραπεία, μπορώ να φτάσω σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε πλήρη διόρθωση. Όχι βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Ειδικά αν το παιδί το πιάσω από πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εξέταση αυτή στα παιδιά και καλό θα είναι να γίνονται ακόμη και μαζικές εξετάσεις σε σχολεία, αθλητικούς συλλόγους, όπου όλα τα παιδάκια θα μπορούν να κάνουν μια ανίχνευση τυχόν παθολογιών. Ναι. Οι αθλητές το χρησιμοποιούν το πελματογράφημα και πού συγκεκριμένα τους βοηθάει? Κοιτάξτε, οι αθλητές, η κατάσταση με τους αθλητές είναι πολύ καλύτερη, διότι ο αθλητής είναι ήδη πιο μπροστά. Είναι πιο συνειδητοποιημένος, πιο ενημερωμένος, ενώ η ενημέρωση γενικά λείπει και από τον γονέα και από τον λειτουργό. Ο αθλητής, λόγω του ότι γνωρίζει την αξία που έχουν τα κάτω άκρα για τον ίδιο, ή από μόνος του ή επειδή τον έχει συμβουλεύσει κάποιος, είναι ήδη ενημερωμένος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξεκινήσει εντελώς από την αρχή, να εξηγήσει και τη σημασία. Έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι και ζητούν να πελματογραφηθούν και να χρησιμοποιήσουν ορθωτικά πέλματα και διάφορα βοηθήματα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί με το διαβητικό πόδι, ένα πρόβλημα που μας απασχόλησε εδώ, ναι, στην εκπομπή. Η υπόθεση αυτή του πελματογραφήματος σχετίζεται και με αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να συμβάλλει, να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα? Θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στο διαβητικό πόδι και στην πρόληψη, διότι το διαβητικό πόδι, όπως ξέρουμε, έχει τα δικά του προβλήματα και τους δικούς του κινδύνους, που μπορεί να φτάσει ακόμα και στη χειρότερη των περιπτώσεων, στον ακροτηριασμό, λόγω των ελκών που μπορούν να δημιουργηθούν και με μεγάλη δυσκολία μπορούν να κλείσουν. Πολλοί ιατροί προσπαθούν, ειδικά τώρα τελευταία, έχουν ανοίξει πάρα πολλά κέντρα για το διαβητικό πόδι, για να καταπολεμήσουν
νωρίτερα, πριν φτάσουμε στο απροχώρητο, το διαβητικό πόδι. Πώς μπορεί να βοηθήσει η πελματογράφηση τώρα στο διαβητικό πόδι? Όταν έχω ένα διαβητικό πόδι με κάποιο βιομηχανικό πρόβλημα, δηλαδή με μία πάθηση, να φέρω ένα παράδειγμα, με μία πτώση μεταταρσίων. Στο σημείο λοιπόν που έχω την πτώση μεταταρσίων, εάν μου δημιουργηθεί από την μεγάλη φόρτιση έλκος, πολύ δύσκολα θα κλείσει και θα είμαι σε σημείο, δηλαδή θα κινδυνεύει το πόδι του ασθενούς. Εάν αντίθετα, ειδικά ο διαβητικός ασθενής έχει προβλέψει, έχει καταλάβει την εμβιομηχανική του ποδιού του και έχει προστατευτεί, δηλαδή την περιοχή αυτή την έχει αποφορτίσει, είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφύγει το χειρότερο. Οι γυναίκες που φοράνε τα κούνια, που βλέπουμε ότι συνεχώς... Όχι, ήθελα να το ρωτήσω εγώ. Νομίζω ότι όλο τον κόσμο απασχολεί με την έννοια ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μόδα η οποία εξελίσσεται και περίεργα ίσως. Αυτό όλο δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να το διαχειριστεί με κάποιο τρόπο η γυναίκα πιο σωστά για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό της. Εννοείται το ψηλό τακούνι, ναι, στη γυναίκα, έτσι, ναι, που είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο μοντέρνο, αλλά πολλών ετών. Βεβαίως, όλοι ξέρουμε, είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη κλίση έχει το πόδι, δηλαδή όσο περισσότερα εκατοστά είναι το τακούνι, τόσο μεγαλύτερη πίεση προστίθεται και φορτίο στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Όσο μεγαλώνει η κλίση, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό βάρους πηγαίνει στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Επομένως, μεγαλύτερο τακούνι σημαίνει μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερη καταπώνηση. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, γιατί είναι δεν πολύ γίνεται ερώτηση. Δεν γίνεται κάθε φορά με τα τακούνια, βεβαίως, δεν γίνεται. Ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που πρέπει οπωσδήποτε να φορέσω τακούνι, τουλάχιστον θα μπορούσα με κάποιο τρόπο να μειώσω την κλίση. Δηλαδή, εάν βάλω ένα τακούνι 8 εκατοστών και μπροστά έχω μία πλατφορμίτσα 3 εκατοστών, αυτομάτως η κλίση μου θα γίνει 5-3. Το ιδανικό τακουνάκι ποιο είναι στα παπούτσια? Κοιτάξτε, πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την βιομηχανική του ποδιού, την πάθηση, δηλαδή αν τυχόν υπάρχει κάποια πάθηση. Συνήθως για ένα, ας πούμε, φυσιολογικό πόδι, ένα τακούνι γύρω στα 2,5 εκατοστά είναι το τακούνι που κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος μεταξύ προστίου και οπισθίου ποδός. Πολύ ωραία. Να σας πω κάτι. Αν το λέγαμε έτσι με απλά λόγια, ποιες είναι οι ενδείξεις αυτές που αν τις προσέξουμε ή παρακολουθήσουμε ότι κάτι συμβαίνει, θα πρέπει πραγματικά να πάμε να κάνουμε μια τέτοια εξέταση? Ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις? Εκτός από αυτό που είπαμε και θα το ξαναπώ, ότι πρέπει να κάνουμε την εξέταση πριν να έχουμε ενδείξεις, παρόλα αυτά, οι ενδείξεις είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Μεγάλη κόπωση κατά την βάδιση, κάψιμο κάτω στο πέλμα, πόνος στον αστράγαλο, στον αχίλιο τένοντα, στα γόνατα, στα ισχία, στη μέση, πολύ σημαντικό. Εξαρτάται από το πώς πατάω στο έδαφος και όλο το πρόβλημα σιγά σιγά ανεβαίνει και στον σκελετό μου. Αυτή η διαδικασία είναι επώδυνη, γιατί εγώ έτσι που το ακούω πελματογράφημα, βέβαια είδα ότι δεν είναι όπως είδαμε στις οθόνες, αλλά λίγο μου είναι επώδυνη. Κοιτάξτε, το αντίθετο θα έλεγα. Είναι μια ευχάριστη εξέταση η, ναι, πελματογράφηση. 45 λεπτά είπατε διαρκεί. Κοιτάξτε, η πελματογράφηση διαρκεί, δηλαδή ανεβαίνω πάνω στον πελματογράφο, κάνω την πελματογράφηση του ενός και του άλλου ποδιού. Αυτό γύρω στα 8 με 10 λεπτά. Πριν μίλησα για μια ολοκληρωμένη εξέταση, η οποία κρατάει γύρω στα 40-45 λεπτά για τον ενήλικα και λίγο λιγότερο στο παιδί. Είναι μια ευχάριστη εξέταση, δεν ενοχλεί σε κάτι και ακίνδυνη βέβαια, διότι όλα τα μηχανήματα δεν έχουν κάποιες ακτίνες ή κάποια μαγνητικά, δεν υπάρχει κάτι, είναι όλα μηχανικά. Και θα σας πω χαρακτηριστικά, ειδικά τα παιδάκια που κάνουν αυτή την εξέταση, συνήθως μας ζητάνε να ξανανεβούν και θέλουν πολύ να την ξανακάνουν. Ωραία. Η διαδικασία της επανόρθωσης ενός προβλήματος πόσο χρόνο κρατάει?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάντοτε για επανόρθωση με την χρήση των ορθωτικών πελμάτων. Μπορούμε να μιλήσουμε σίγουρα ανακούφιση για ανακούφιση από το άλγος, την ενόχληση. Μπορούμε να μιλήσουμε για το ότι κάποια πάθηση μπορεί να τη σταματήσω στο σημείο που τη βρήκα, λόγω της αποφόρτισης που θα κάνω. Δεν μπορώ όμως σε καμία περίπτωση να πω ότι σε μία κυλοποδία θα κατεβάσω την ποδική καμάρα, σε μία πτώση μεταταρσίων θα ανεβάσω τα μεταταρσία. Δεν συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, όσο φορά, όσο έχω, όσο εφαρμόζω το ορθωτικό μου, αισθάνομαι δηλαδή μεγάλη ανακούφιση από τις ενοχλήσεις. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια που πρέπει να προσθέσω, που το είπαμε λίγο νωρίτερα και αφορά τα παιδάκια ηλικίες από 3 μέχρι 11 ετών, εκεί ναι, σε κάποιες παθήσεις, όχι σε όλες, σε κάποιες παθήσεις μπορώ να έχω και διόρθωση. Ανάλογα τη χρήση, ανάλογα την ηλικία που θα ξεκινήσει το παιδί τη θεραπεία, μπορώ όμως να έχω και διόρθωση. Επομένως, σε όλους μας, ακόμα και σε κάποιον που δεν έχει, κάποια που έχει μία ήπια, ας πούμε, πάθηση, το να κάνει την πελματογράφηση είναι σίγουρα μόνο σημαντικό και ωφέλιμο, βεβαίως. Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση, βεβαίως, που είναι η δική μου απορία. Να περπατάμε ξυπόλυτη κάνει καλό, βοηθάει πολλές φορές. Έχω ακούσει ότι είναι καλό κάποιες φορές να περπατάμε ξυπόλυτη. Εννοείται στο σπίτι, στον ενήλικα ή στο παιδί. Στον ενήλικα, είτε στην άμμο το καλοκαίρι, στην αμμουδιά να περπατάμε, είτε στο σπίτι μέσα. Είναι καλό. Θα σας πω. Θα σας πω πριν περάσουμε στον ενήλικα, να σας πω για τα παιδάκια. Το να περπατάει ένα παιδάκι ξυπόλυτο σε ένα έδαφος που έχει ερεθίσματα, όπως είναι μία αυλή με τις πετρούλες της, μία ας πούμε παραλία με τα βοτσαλάκια της, είναι πάρα πολύ καλό. Το να περπατήσει ένα παιδάκι ξυπόλυτο, καθώς και ένας ενήλικας, σε μία επιφάνεια που είναι το παρκέ, που έχω μηδέν ερεθίσματα, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό, ειδικά για τα παιδάκια δεν είναι καθόλου καλό. Όταν όμως η επιφάνεια, όπως έλεγα πριν, μου δίνει κάτι, έχω κάποιο ερέθισμα, τότε... Καλό είναι, δεν είναι κακό, σαν συνήθεια, ναι. Το αντίθετο, ναι, τότε μάλιστα είναι καλό. Πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι εξαρτάται και από τις παθήσεις που έχουμε. Αν έχουμε κάποια πάθηση που έχουμε άλγος, ας πούμε, στην πελματεία επιφάνεια, δεν θα μπορώ και από μόνος μου να περπατήσω, ναι, στο χαλικάκι. Η διόρθωση, στήριξη, πρόληψη και θεραπεία όλων των παραπάνω προβλημάτων θα μας εξασφαλίσουν μια πιο ξένια στην καθημερινότητα και θα μας προσφέρουν ποιότητα στη ζωή μας. Κύριε Ελευθεριώτη, θέλω να μας πείτε πάλι την προσφορά που έχετε να δώσετε σήμερα για την προνόμιο για τους τηλεθεατές. Να πούμε ότι η προνόμιο με κάρτα, ναι, προσφέρει σήμερα σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα που βλέπουν και στην οθόνη τους. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να προμηθευτούν την κάρτα η οποία κάνει 160 ευρώ η οικογενειακή κάρτα, να την πάρουν με 120 ευρώ στην Αθήνα. Για όλα τα μέλη της οικογένειας. Για όλα τα μέλη της οικογένειας και αν είναι στην περιφέρεια θα μπορέσουν να το πάρουν από 120 που κάνει κανονικά η τιμή, που πάλι χαμηλά είναι, θα πάει 80 ευρώ για όλη την οικογένεια. Δηλαδή που σημαίνει ότι το κάθε μέλος της οικογένειας θα έχει τη δική του κάρτα, διότι όλες οι ιατρικές μονάδες θέλουν να έχουν την κάρτα ανά άτομο, άρα λοιπόν θα βγει κάρτα για όλους. Ακολουθεί μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με την κυρία Καραβά, ρεφλεξολόγο, να μας πει πολύ σπουδαία πράγματα. Τα πόδια μας καθρεφτίζουν τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Μπορούν να μας πούνε πράγματα για το χαρακτήρα και τις ικανότητές μας. Έχουμε κοντά μας, όπως είπαμε, την κυρία Καραβά, να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Κυρία Καραβά. Καλησπέρα και πάλι. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς είναι και τι μας προσφέρει η ρεφλεξολογία.
που την ακούμε συχνά τώρα τελευταία. Ωραία. Η ρεφλεξολογία είναι μια θεραπευτική αγωγή, η οποία εφαρμόζεται κυρίως στα πέλματα και στα χέρια. Στα πέλματα βλέπουμε λοιπόν, όπως και στα χέρια, τα ανακλαστικά σημεία, τα οποία αφορούν όλο τον οργανισμό μας. Όλα αυτά είναι σημεία εδώ. Αυτά πέρα, λοιπόν, έχετε... ό,τι βλέπετε, ναι, είναι σημεία στα οποία ο ρεφλεξολόγος με κατάλληλες πιέσεις βοηθά στο να συνδέεται το αντανακλαστικό με το όργανο και να έρχεται η θεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λειτουργεί η ρεφλεξολογία από τα πέλματα που σας δείχνω τώρα στο σώμα μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η ρεφλεξολογία καταρχήν είναι ολιστική. Η λέξη ολιστική έρχεται από το όλον, που σημαίνει σύνολο, από όλα μας λοιπόν τα όργανα. Είναι ολιστική θεραπεία. Είναι μια θεραπεία φυσική, γιατί δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα μέσω της ρεφλεξολογίας. Και είναι μια συμπληρωματική αγωγή. Γιατί είναι συμπληρωματική αγωγή? Γιατί μπορεί να εφαρμοστεί με οποιαδήποτε άλλη αγωγή. Δηλαδή δεν έχουμε με τι άλλη κάποια αγωγή. Αντίθεση Α. με τον ιατρικό κόσμο. Αντίθετα, θέλουμε την ιατρική γνωμάτευση. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση ο ασθενής μας να χρησιμοποιεί ήδη μια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί η ρεφλεξολογία μπορεί να λειτουργήσει άνετα με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα με οποιαδήποτε άλλη αγωγή. Μια και η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στα πόδια. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς προσφέρει η ρεφλεξολογία μέσω αυτών. Θα αναφερθώ πρώτα στη χαλάρωση. Γιατί όταν έχουμε χαλάρωση στο σώμα μας μέσω της ρεφλεξολογίας, έρχεται και η ισορροπία. Και όταν έρχεται η ισορροπία, τι έρχεται? Έρχεται εύκολα η θεραπεία. Γιατί στηριζόμαστε λοιπόν εμείς στη χαλάρωση, στην ισορροπία και στη θεραπεία? Γιατί έτσι ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτοίασης που έχει ο καθένας μας μέσα του. Και γι' αυτό και λειτουργεί άψογα και θεαματικά, με θεαματικά αποτελέσματα, η ρεφλεξολογία. Δεν έχει σχέση με το βελονισμό, είναι άλλο πράγμα, ή έχει κάποια σχέση? Όχι, δεν έχει σχέση. Τώρα το ρωτάω, είναι δική μου απορία. Δεν έχει σχέση με το βελονισμό, είναι από μόνη της μια θεραπευτική αγωγή η ρεφλεξολογία. Παρ' όλα αυτά και ο βελονισμός και κάποιες άλλες τέτοιες αγωγές ανήκουν στα εναλλακτικά. Εναλλακτικά λέμε οτιδήποτε δεν είναι στον ιατρικό κόσμο, στην ιατρική επιστήμη, και είναι ένας άλλος τομέας δράσης για τους ασθενείς. Να σας ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Σαν εναλλακτική μέθοδο το συζητάμε λοιπόν. Μπορεί να προλάβει πράγματα, μπορεί να προλάβει παθήσεις? Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Στο ρεφλεξολόγο κυρίως έρχονται οι ασθενείς που έχουν ήδη πρόβλημα. Αυτό είναι σύνηθες. Κάποιος έχει πρόβλημα, θα απευθυνθεί σε έναν ρεφλεξολόγο, σε έναν ειδικό, για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα αποτελέσματα είναι θεαματικά της ρεφλεξολογίας, ο ίδιος ασθενής συνήθως διατηρεί την επαφή με τον ρεφλεξολόγο του και κάνει κάποιες επισκέψεις ώστε να προλάβει κάποια άλλη πάθηση που θα του εκδηλωθεί. Στην πραγματικότητα, η ρεφλεξολογία κάνει και πρόληψη. Όμως η νοοτροπία των ασθενών είναι τέτοια που ξεκινάνε πρώτα με το πρόβλημα και μετά σκέφτονται την πρόληψη. Και τα δύο λοιπόν. Έχει, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από άγχος. Το έχουμε πει. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε και με όλους τους γιατρούς εδώ, όταν συζητάγαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Στο θέμα το δικό σας, στο στρες, το άγχος και αυτά, σχετίζονται καθόλου με τις θεραπείες αυτές? Βέβαια. Γι' αυτό και μίλησα αρχικά για τη χαλάρωση και το έθεσα ως θέμα. Όταν έρχεται ο ασθενής στον ρεφλεξολόγο, το πρώτο πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεδρία είναι να έρθει σε μια ισορροπία και σε μια ηρεμία ο ασθενής. Αυτή την καλή του τη διάθεση θα τη διατηρήσει και στο υπόλοιπο της ημέρας, όταν θα φύγει από την επίσκεψη με τον ρεφλεξολόγο. Σιγά σιγά γίνεται τρόπο ζωής το να έχει βιώσει το μη στρες, τη μη αγχωτική κατάσταση ο ασθενής και να πορευτεί το υπόλοιπο της ημέρας του ή των ημερών του. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ η ρεφλεξολογία. Είναι κάτι βιωματικό. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αν δεν το έχετε δεχτεί. Και αυτό πώς το πετυχαίνει η ρεφλεξιολόγος, αυτή την ηρεμία, αυτή την απόλυτη χαλάρωση? Είναι η ίδια η μέθοδος τέτοια που τα καταφέρνει. Mm. Οι πιέσεις αυτές στα αντανακλαστικά σημεία λειτουργούν τόσο... δεν θέλω να πω τη λέξη μαγικά, γιατί θα σας φανεί περίεργη. Καταρχάς, είναι σύγχρονη αυτή η μέθοδος, ή είναι από την αρχαιότητα? Η μέθοδος αυτή δεν είναι σύγχρονη. Ναι. Έχουν βρεθεί αγγειογραφίες, τοιχογραφίες στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα, στην Αίγυπτο.
Στην Κίνα, ίσως να έχετε ακούσει και πιο πολύ για τη ρεφλεξολογία στην Κίνα, είναι πιο διαδεδομένο ναι. αυτό. Οι οποίες σε αυτές τις παραστάσεις βλέπουμε τον αθλητή ή βλέπουμε κάποιον προύχοντα της εποχής του που δέχεται από τον ρεφλεξολόγο πιέσεις στα πέλματα ή στα χέρια. Έτσι λοιπόν η ρεφλεξολογία δεν είναι κάτι σύγχρονο, ναι μεν είναι τάση αυτή την εποχή που ζούμε, αλλά δεν είναι κάτι σύγχρονο, είναι κάτι που προέρχεται από πάρα πολλά χρόνια πριν. Σαν θεραπεία είναι επώδυνη, γιατί εγώ τώρα... Έτσι που το ακούω... Δεν είναι μια επώδυνη ναι. θεραπεία. Η βάση μας είναι να μπορούμε να φτάνουμε στο αντανακλαστικό σημείο που θα μας δώσει κάποια ενόχληση, που θα δώσει στον ασθενή μας κάποια ενόχληση, να φτάσουμε με όριο τον πόνο του. Δηλαδή, όσο αντέχει ο καθένας ακριβώς, μας δηλαδή. Ακριβώς. Ας πούμε για παράδειγμα ότι σε αυτό το πέλμα εδώ ναι. βλέπουμε... σε αυτήν εδώ την περιοχή, τη σπονδυλική στήλη. Έχετε έρθει σε μένα γιατί έχετε ένα πρόβλημα με τη μέση σας. Όπως πολλοί κόσμος έχει. Όπως πολλοί κόσμος θα έρθει γι' αυτό το λόγο στο ρεφλεξολόγο. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ στο πέλμα, θα δουλέψει ο ρεφλεξολόγος και θα φτάσει σε ένα σημείο που εσείς θα πονέσετε. Θα μου πείτε εκείνη τη στιγμή, πονάω εδώ, έχω έναν πόνο που θα μου το περιγράψετε κάπως. Ο ρεφλεξολόγος θα δουλέψει στο σημείο αυτό, το οποίο αυτόματα θα αντανακλά στην περιοχή της μέσης σας. Φοβερό. Με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποφέρετε, ώστε να μαλαχθεί τόσο και να ηρεμήσει και παράλληλα θα ηρεμήσει και το σύμπτωμα στο σώμα σας. Δηλαδή, το πέλμα παρουσιάζει, μας δείχνει μάλλον όλα τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Ακριβώς. Γι' αυτό και είναι ολιστική η ρεφλεξολογία. Δεν είμαστε ειδικοί σε ένα μόνο όργανο. Να έρθετε μόνο για τον αφιένα σας σε μένα. Η μάλαξη που θα γίνει σε όλο το πόδι θα γίνει σε όλα σας τα όργανα, εσωτερικά ή όχι. Γι' αυτό και έρχεται χαλάρωση. Σκεφτείτε ένα μασάζ το οποίο θα γινόταν σε όλα σας τα εσωτερικά όργανα. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι εντυπωσιακό όμως. Έτσι ακριβώς λειτουργεί η ρεφλεξολογία και φέρνει τη χαλάρωση. Πόσο τώρα στην Ελλάδα, εδώ στη χώρα μας, πόσο διαδεδομένη και αποδεκτή είναι η ρεφλεξολογία και σε άλλες χώρες τι γίνεται με αυτή τη μέθοδο στο εξωτερικό? Πάρα πολύ ωραία. Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς όλοι οι ρεφλεξολόγοι ανήκουμε σε ένα σωματείο Ελλήνων ρεφλεξολόγων, το οποίο βοηθά πάρα πολύ στην εξάπλωση ρεφλεξολογίας, στη διάδοση ρεφλεξολογίας στην Ελλάδα. Παγκοσμίως η ρεφλεξολογία έχει πολύ, είναι διαδεδομένη, κυρίως στην Ευρώπη και από την Ευρώπη θα ξεχωρίσω τη Δανία και την Αγγλία. Είναι χώρες οι οποίες όχι μόνο έχουν πολλούς ρεφλεξολόγους, είναι χώρες που κάνουν και στατιστικές έρευνες. Ξέρετε, η έρευνα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στις επιστήμες, γιατί τεκμηριώνεται η θέση του επιστήμονα ή ρεφλεξολόγου ή οποιοδήποτε εναλλακτικού όταν υπάρχει μια στατιστική έρευνα. Εναι. Γίνονται λοιπόν έρευνες ανά τον κόσμο και στην Ευρώπη, αλλά και στον Καναδά, στη ΣΥΠΑ, στην Αυστραλία. Και γι' αυτό η ρεφλεξολογία γίνεται όλο και πιο γνωστή. Στην Ελλάδα αρχίζει ο κόσμος δυνατό. Στην Ελλάδα αρχίζει ο κόσμος ναι. γιατί. Υπάρχει μια αφύπνιση να θέλει να αντιμετωπίσει ο κόσμος τις παθήσεις του χωρίς φάρμακα. Αυτό τον στρέφει να σκέφτεται τα γιατροσόφια. Θέλετε τον παππούδο μας, την ζωή πώς υπήρξε πριν να επέμβει η ουσία στον οργανισμό μας. Έτσι λοιπόν, αυτή η αφύπνιση των ανθρώπων... Στρέφει σε τέτοιες... Τον στρέφει στο να επιλέξει έναν εναλλακτικό ή έναν συμπληρωματικό θεραπευτή όπως ο ρεφλεξολόγος για να αντιμετωπίσει τις παθήσεις του. Πολύ ωραία. Το ανθρώπινο σώμα, λοιπόν, είναι μία περίπλοκη μηχανή, της οποίας όλα τα μέρη λειτουργούν ταυτόχρονα και η λειτουργία τους είναι αλληλένδετη. Αν κάποιο μέρος, έστω και μικρό, δεν λειτουργεί σωστά, τότε επηρεάζεται η γενικότερη απόδοση του σώματος, αλλά και του νου μας. Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, τα διάφορα μέρη του σώματός μας να λειτουργούν σωστά και σίγουρα αυτό θα μας οδηγήσει σε μία ισορροπημένη και καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας. Τώρα, κύριε Ελευθεριώτη, θέλω να μας πείτε πάλι την προσφορά που έχετε να δώσετε σήμερα για την προνομιολογία τους τηλεθεατές.
Να πούμε ότι η προνόμιο με κάρτα προσφέρει σήμερα σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα που βλέπουν και στην οθόνη τους. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να προμηθευτούν την κάρτα η οποία κάνει 160 ευρώ η οικογενειακή κάρτα, να την πάρουν με 120 ευρώ στην Αθήνα. Για όλα τα μέλη της οικογένειας. Για όλα τα μέλη της οικογένειας και αν είναι στην περιφέρεια θα μπορέσουν να το πάρουν από 120 που κάνει κανονικά η τιμή, που πάλι χαμηλά είναι, θα πάει 80 ευρώ για όλη την οικογένεια. Δηλαδή που σημαίνει ότι το κάθε μέλος της οικογένειας θα έχει τη δική του κάρτα, διότι όλες οι ιατρικές μονάδες θέλουν να έχουν την κάρτα ανά άτομο, άρα λοιπόν θα βγει κάρτα για όλους. Για τις επόμενες 2 ώρες, να το πούμε αυτό ξανά, ακολουθεί μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με μια ζωντανή μαρτυρία κατόχου της προνόμιο με κάρτα και τα συμπεράσματά μας. Έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Ξενικάκη, που θα μας πει πώς χρησιμοποίησε την προνόμιο με κάρτα και αν ωφελήθηκε από αυτή. Γεια σας κυρία Ξενικάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Ωραία. Πείτε μας λίγο την εμπειρία σας. Καταρχάς, πώς πήρατε την προνόμιο με κάρτα και τι συμπεράσματα έχετε να μας πείτε για τη χρήση της? Για τη χρήση, ναι. Την κάρτα, την πήρα, μου την ζήτησε ένας συνεργάτης της προνόμιο. Ναι. Μου είπε τα προνόμια της προνόμιο κάρτας. Με ενδιέφερε, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή την κάρτα την έχω χρησιμοποιήσει προσωπικά. Ναι. Έχω πάρει την οικογενειακή γιατί έχω και 2 παιδιά. Και την έχω χρησιμοποιήσει σε γιατρούς, σε κάποια ιδιωτική κλινική των Αθηνών. Πήρα την κάρτα και δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, πήρατε κάποια τηλέφωνα, κλείσατε ραντεβού, πώς το κάνατε? Δεν τραπήκατε να τη χρησιμοποιήσετε? Δεν την αφήσατε στο πορτοφόλι μέσα και την ξεχάσατε? Όχι, όχι, όχι. Την έχω στο πορτοφόλι μου γιατί θέλω να την έχω μαζί μου. Αλλά όχι, δεν την έχω ξεχάσει. Πήγα στο νοσοκομείο 2 φορές που χρειάστηκε σε γιατρούς. Ναι. Είπα ότι έχω την προνόμιο κάρτα και αυτό ήταν. Δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Τίποτε άλλο. Είδα τους γιατρούς χωρίς να πληρώσω καθόλου λεφτά. Δηλαδή τη χρησιμοποιήσατε μέχρι στιγμής μόνο για γιατρούς? Για γιατρούς 2 φορές. Μάλιστα είχα πάει κάποια στιγμή στη Ζάκυνθο σε κάποιο νοσοκομείο. Ναι. Μέσω της κάρτας και μου είχαν κάνει δώρο τις 2 μέρες και μου κάνει και καλύτερη τιμή τη τιμή του ξενοδοχείου. Άρα πολύ ωραία, δεν είχατε κανένα πρόβλημα? Απολύτως κανένα πρόβλημα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την κάρτα. Δηλαδή αυτή η ιατρική επίσκεψη ούτε 1 ευρώ δεν πληρώσατε, έτσι δεν είναι? Ούτε 1 ευρώ. Τίποτα. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Στο φινάλε τώρα της εκπομπής, ο κύριος Λευτεριώτης θα μας κάνει μια σύνοψη για να έχουμε τη συνολική εικόνα της σημερινής μας κουβέντας. Ναι, πριν κάνω τη σύνοψη, έτσι να κάνω μια ερώτηση που θα ήθελα. Τα βασικά προβλήματα που οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε σχετικά με τα πόδια μας είναι από το θέμα της κούρασης. Θεωρούμε ότι απλώς θα ξεκουραστούμε και θα μας περάσει από ό,τι κατάλαβα, ενώ μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Και βλέπουμε ότι, όπως λέγαμε πριν και με τα τακούνια ή με συνήθειες της εποχής μας, μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Άλλες τέτοιες συνήθειες ποιες είναι? Εκτός από το τακούνι, ας πούμε, τι άλλο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί? Παραδείγματος χάρη, τα παπούτσια, εκτός από τα τακούνια, υπάρχουν άλλο πρόβλημα που πρέπει να προσέχουμε στα ένα παπούτσι? Στην επιλογή των υποδημάτων, εννοείται, όταν θέλουμε, καλό θα είναι. Όταν θέλω να επιλέξω ένα υπόδημα, να μην το επιλέγω μόνο και αποκλειστικά με θέμα, ας πούμε, το γούστο, την μόδα κτλ. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, θα πω κάτι σε έναν
ιατρικό υπόδημα, θα πρέπει να κοιτάζω να έχω εδώ καλή στήριξη της πτέρνας. Στο πίσω μέρος, δηλαδή, στο πίσω μέρος. Ναι, ναι. Οποιαδήποτε, ας πούμε, και να μην έχω κάποια πάθηση και να έχω κάποια πάθηση, το να έχω μία στήριξη εδώ στην πτέρνα, θα με ωφελήσει πάρα πολύ. Επίσης, κάποια... Τα πολύ στενά παπούτσια μπροστά, τα μυτερά, τα πολύ... επιδεινώνουν το πρόβλημα λίγο, δεν κουράζουν το πόδι. Ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τα οστά του ποδιού μας που είναι κάπως έτσι, ας πούμε, φυσιολογικά. Όταν έχω ένα υπόδημα με πάρα πολύ μυτερή μύτη, συνθλίβονται... Και το ένα, βέβαια. Το ίδιο γίνεται, βεβαίως, το ίδιο γίνεται όταν έχω και αυτή την κλίση που λέγαμε πριν, δηλαδή με το τακούνι. Όσο πιο πολύ ανεβάζω, τόσο πιο πολύ πιέζω εδώ κάτω. Εδώ, στις κεφαλές των μεταταρσίων, πιέζω και συνθλίβω μπροστά τα δαχτυλάκια. Ναι. Αυτά πρέπει να προσέχουμε σε γενικές γραμμές. Ήθελα να ρωτήσω για κάτι και εσάς. Η φυσιοθεραπεία με αυτή την υπόθεση που μας αναλύσετε εσείς είναι κοντά, μακριά, είναι... Είμαστε πολύ καλοί συνεργάτες με τους φυσικοθεραπευτές, θέλω να ξέρετε, γιατί υπάρχουν πολλές φορές περιπτώσεις που ο φυσικοθεραπευτής δεν μπορεί να επέμβει. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει στο γόνατο, φερρυπίν. Θα ζητήσει την βοήθεια, τη συνεργασία του ρεφλεξολόγου, γιατί ο ρεφλεξολόγος θα δουλέψει το γόνατο από το πέλμα. Δηλαδή, ο ρεφλεξολόγος θα δουλέψει εδώ και θα μπορέσει να βοηθήσει το μηνίσκο, την κάκοση, το χιαστή ή οτιδήποτε έχει προκύψει. Ενώ ο φυσικοθεραπευτής την ώρα της έξαρσης του προβλήματος πιθανόν να μην μπορεί να το κάνει. Α, οπότε συνεργάζονται. Ναι, ναι, ναι. Συνεργαζόμαστε και είμαστε και πιστεύω σε κοινές αντιλήψεις με τους φυσικοθεραπευτές. Πολύ ωραία. Κυρία Κουντρού, θέλετε κάτι άλλο, κύριε Ελευθερίου, κάτι θέλετε να ρωτήσετε, όχι, πείτε το. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μια άλλη ερώτηση είναι ότι είναι πολυτέλεια κάποιος να κοιτάξει αυτό το θέμα του ποδιού πια ή το βλέπουμε σαν ανάγκη στην κοινωνία μας. Σίγουρα δεν είναι πολυτέλεια, διότι εάν αυτή τη στιγμή προλάβω κάτι θα χρειαστώ πολύ λιγότερα χρήματα, εάν το πάρουμε από την οικονομική άποψη, από ότι εάν αφήσω το πρόβλημα να υπάρχει, γνωρίζω, είτε το γνωρίζω είτε δεν το γνωρίζω, αφήσω το πρόβλημα να υπάρχει και η θεραπεία μετά αναγκαστικά θα είναι, σίγουρα θα μου κοστίσει πολύ περισσότερο, όχι μόνο χρηματικά, αλλά ίσως και το πρόβλημα να είναι σε τέτοιο σημείο που η ζωή μου πλέον να έχει δηλαδή και άλλα συναφή προβλήματα. Σίγουρα με την κάρτα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, έχει ο χρήστης, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και αυτή την εξέταση. Κυρία Κουντρουμπή, έχετε να μας κάνετε ένα τελικό σχόλιο και να μας δώσετε και μια συμβουλή σε όλα αυτά που είπαμε. Κάτι που θέλω να πω έτσι πάρα πολύ απλό, είναι να δίνουμε μεγάλη σημασία στα πόδια μας. Είναι το σημείο που στηριζόμαστε, στηρίζεται όλο μας το σώμα. Επομένως, δεν πρέπει να τα παραμελούμε. Είναι το σημείο του σώματός μας που καταπονείται πάρα πολύ και το σημείο που δουλεύει περισσότερο. Πολύ ωραία. Κυρία Καραβά, και εσείς να μας κάνετε ένα τελικό σχόλιο και να μας δώσετε και τη συμβουλή σας. Θα ήθελα να πω, ενθαρρύνω τον κόσμο να περπατάει στα βότσαλα, στη θάλασσα. Αυτό που είπαμε. Αυτό που είπατε πριν με την κυρία Κουτρουμπή, γιατί έτσι πιέζει όλα του τα αντανακλαστικά όργανα με πολύ φυσικό τρόπο, ο καθένας μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι δείχνουν και προβάλλουν τη φροντίδα του ποδιού μας. Και εύχομαι όλοι να στραφούν σε εναλλακτικές ή πληρωματικές μεθόδους για την καλύτερη υγεία τους. Κύριε Ελευθεριώτη, και εσείς να μας κάνετε ένα γενικό σχόλιο για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Να πω ότι ήταν, νομίζω, σωστή σκέψη να μπούμε σε μια τέτοια, εκπομπή που είναι ένα θέμα που δεν είναι από τα μεγάλα ιατρικά ζητήματα που απασχολούν, αλλά νομίζω ότι απασχολούν πολλές οικογένειες που μπορεί να μας ακούν, να βλέπουν. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν για τις παθήσεις του ποδιού, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια ευαισθητοποιημένη οικογένεια απέναντι σε αυτό για τα μικρά παιδιά που, αν τα προλάβουν από νωρίς, μπορούν να το διαχειριστούν το ζήτημα. Έχω την αίσθηση ότι και το άγχος και το στρες και όλα αυτά τα ζητήματα αντανακλούν σε όλη αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος σήμερα
για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που δίνει η επιστήμη, που δίνει η κοινωνία, δεν είναι εύκολο και γι' αυτό προσπαθούμε και μέσα από την κάρτα να το κάνουμε αυτό λίγο πιο εύκολο. Βέβαια. Δηλαδή να μπορεί ένας άνθρωπος να πει ότι δεν φοβάμαι να πάω στο γιατρό, εγώ, τα παιδιά, η οικογένειά μου, ώστε να μπορέσω να διαχειριστώ όλα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι βγήκε και από αυτήν. Αυτό προσπαθεί και αυτή η εκπομπή. Αυτό βγήκε και από αυτή την εκπομπή. Και να μας πείτε πάλι για την προσφορά της Προνόμιο με Κάρτα σήμερα, ναι, για τους τηλεθεατές. Να πούμε ότι όσοι επικοινωνήσουν τώρα με την εκπομπή, με την εταιρεία, με τα τηλέφωνα που φαίνονται και στην οθόνη τους, θα μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα πολύ πιο φθηνά, από 160 ευρώ που είναι η οικογενειακή κάρτα, και θα ήθελα να πω ότι τα 160 ευρώ αφορούν όλο το έτος, έτσι. Θα μπορούν να την πάρουν με 120 ευρώ. Θα την πάρουν με 120 ευρώ στην Αθήνα και στην περιφέρεια θα μπορούν να την πάρουν με 80 ευρώ την οικογενειακή κάρτα που αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας. Αρκεί να επικοινωνήσουν και να δώσουν το όνομά τους αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα που βλέπουν στην επιχείρηση. Κύριε Ελευθεριώτη, θέλω να μας θυμίσετε και τις δωρεάν παροχές σε άλλους τομείς που δίνει στους κατόχους, ναι, η Προνόμιο με Κάρτα. Θα ήθελα να πω ότι δίνει αρκετά δωρεάν παροχές στις ιατρικές επισκέψεις κυρίως, σε πολύ μεγάλες μονάδες, σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα που έχουμε και μεγάλες μονάδες, έτσι έχουμε πολύ μεγάλες μονάδες. Εκεί δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να πάει απεριόριστα όσες φορές θέλει σε γιατρούς. Απεριόριστα. Απεριόριστα. Στην ουσία απεριόριστα. Ναι, διότι όταν κάποιος μπορεί να πάει χωρίς να πληρώνει σε 50 επισκέψεις το χρόνο ή 100, νομίζω είναι απεριόριστα. Βέβαια. Και αυτό 100 το κάθε μέλος της οικογένειας εννοώ, έτσι, σε διάφορες μονάδες. Μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει check-up δωρεάν κάθε χρόνο. Και όχι ένα, μπορεί και δύο αν χρειαστεί, δηλαδή και τρία και τέσσερα, τα δωρεάν είναι αρκετά. Και δίνεται και η δυνατότητα με πάρα πολύ χαμηλές τιμές να έχει μία πρόσβαση σε όλο το, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που είναι αναγκαία. Και παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα που δεν μπορεί να αναφερθούν εδώ, γιατί είναι εκατοντάδες. Μπορεί όμως, εάν μπει κάποιος στο site τώρα που μας παρακολουθεί, στο mekarta.gr. Για πείτε να μπορέσει... το ξανά λίγο το site για να το ακούσουμε. Με κάρτα, μία λέξη, mekarta.gr, άμα μπει. Ναι. Θα μπορέσει να δει αυτή τη στιγμή όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει από την κάρτα. Εμείς του δίνουμε την πληροφόρηση από την αρχή ώστε να ξέρει ο άνθρωπος αυτός τι δυνατότητες έχει και πώς μπορεί να αξιοποιήσει την κάρτα καλύτερα. Πολύ ωραία. Να είστε μαζί μας στην επόμενη εκπομπή, 10 η ώρα το πρωί της Πέμπτης, με θέματα που θα αφορούν στην υγεία μας και στην καλύτερη καθημερινότητά μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Από εμάς, γεια σας.